Θα μπορούσε να πει κανείς καλλιαρκά παρά ποτέ. Θα κάνω και μια επικοινωνία με τον καθηγητή γενετικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, διευθυντής ερευνών μοριακής ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Δέλτας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πώς είστε? Μια χαρά είμαι εγώ, εσείς? Πώς παρακολουθείτε? Καλά είμαστε κι εμείς. Πώς παρακολουθείτε όλα αυτά που συμβαίνουν? Είχαμε σήμερα νέα επίθεση σε δημοτικό στην Πάφο. Όχι στη μάσκα έγραψαν στους στίχους, ελευθερία ή θάνατος. Εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι φωνές, κύριε Δέλτα. Τι να πω, πρέπει να ρωτήσετε κοινωνιολόγους, όχι εμένα. Αυτά είναι κοινωνικά φαινόμενα τα οποία ξεφεύγουν από την καθημερινότητα. Εγώ θα έλεγα ότι ξεφεύγουν. Είναι ακραία φαινόμενα. Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε λόγω της κατάστασης, αλλά πιστεύω ότι ίσως είναι φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται λόγω ακριβώς της αγανάκτησης του κόσμου, της κούρασης του κόσμου, της κόπωσης που έχει επέλθει λόγω των μέτρων, της αυστηρότητας, των περιορισμών κλπ. Σίγουρα δεν βοηθούν. Ποιο είναι το κλειδί, εκτιμάτε εσείς, για την αρχή του τέλους της πανδημίας? Μια αρχή του τέλους θα είναι μια παραλλαγή του κορονοϊού, την οποία πρόσφατα σε άλλη συνάδελφό σας την ονόμασα παραλλαγή ΙΤΑ, ούτε όμικρον, ούτε ΚΑΠΑ, ούτε ΔΕΛΤΑ, αλλά ΙΤΑ, η οποία θα επιφέρει και την ΙΤΑ του κορονοϊού. Και θα είναι ένα στέλεχος που θα είναι πολύ μεταδοτικό, αλλά δεν θα επιφέρει σοβαρή νόσηση. Κάτι που υπάρχουν ελπίδες ότι πιθανόν να είναι και η όμικρον, διότι όντως φαίνεται ότι τα δεδομένα όπως μαζεύονται συνηγορούν υπέρ του ότι και η όμικρον είναι αρκετά μεταδοτική, παρόλο που κάποιοι ειδικοί εξακολουθούν να εκφράζουν επιφυλάξεις, αλλά ίσως να μην είναι τόσο σοβαρή, τόσο νοσογόνος όπως η προηγούμενη η Δέλτα. Όμως οι φωνές, οι δηλώσεις καλύτερα, των ειδικών είναι ότι πρέπει ακόμα να περιμένουμε. Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα από όλο τον κόσμο για να εκφραστούμε, για να εκφραστούν οι ειδικοί με απόλυτη σοβαρότητα και σιγουριά ότι πρόκειται για ένα τέτοιο στέλεχος. Όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι όντως είναι πιο μεταδοτικό, αλλά λιγότερο νοσογόνο. Αυτό που ακούσαμε χθες, ότι έχει αρπάξει στοιχεία από τον ιό του κρυολογήματος αυτή η όμικρον. Τι ακριβώς αφορά αυτή η πληροφορία και τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Δεν έχω δει μια επιστημονική δημοσίευση που να το τεκμηριώνει αυτό. Ίσως να έχει δημοσιευτεί, αλλά δεν το έχω δει εγώ. Αλλά από πλευράς γενετικής δεν με εκπλήττει. Δηλαδή το να ανασυνδυαστούν, να ανασυνδυαστεί το γενετικό υλικό διαφορετικών ιών, ίσως δεν είναι αδύνατο. Η φύση βρίσκει τον μηχανισμό να το κάνει και έτσι είναι που εξελίσσονται και οι διάφοροι μικροοργανισμοί, οι ιοί κλπ. Αν αυτό θα σημαίνει ότι ο κορονοϊός θα μεταλλαχθεί σε σημείο που να αποκτήσει τέτοια χαρακτηριστικά, ίσως να είναι καλό. Ίσως να είναι καλό, διότι θα είναι ακριβώς το στέλεχος ΙΤΑ στο οποίο αναφέρομαι, που θα επιφέρει την ΙΤΑ της πανδημίας. Και έρχονται, κύριε καθηγητά, πλέον και θεραπείες, δηλαδή χάπια τα οποία μπορούν να λαμβάνονται από του στόματος και περιμένει πολλοί κόσμος αυτές τις θεραπείες. Ναι, αυτό είναι καλό, είναι μια θετική εξέλιξη, είναι τα προνόμια που μας δίνει σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία, ότι μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα και έχει ένα πλούτο ουσιών που μπορεί να χρησιμοποιήσει και να δοκιμάσει. Όμως να μην θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, ο καλύτερος τρόπος για να μην κινδυνεύσει η ζωή μας, ο καλύτερος τρόπος για να μην χρειαστεί να μπούμε στο νοσοκομείο, είναι ο εμβολιασμός. Αυτό είναι το καλύτερο μέτρο πρόληψης. Ο εμβολιασμός. Και αν εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις και αβεβαιότητες, να σταματήσουν να υπάρχουν, υπάρχουν εμβόλια διαθέσιμα και ο κόσμος πρέπει να τρέξει να εμβολιαστεί. Είναι ο μόνος τρόπος να προφυλαχθεί. Απλώς λένε κάποιοι, μας είπαν να κάνουμε μία δόση, πήγαμε, την κάναμε. Μας είπαν να κάνουμε και δεύτερη, την κάναμε. Τώρα μας λένε τρίτη δόση και δεν είναι και σίγουρο για πόσο καιρό θα είμαστε προστατευμένοι. Θα σας πω το εξής. Όταν αρρωστούμε με μια λίμωξη,
τρέχουμε στο γιατρό και μας δίνει αντιβίωση, την οποία θα πάρουμε για 10-14 μέρες, πολλές φορές μια ή δυο ή και τρεις φορές τη μέρα. Mm-hmm. Και την παίρνουμε αγόγγιστα για να θεραπευθούμε. Αν πρέπει να παίρνω κάθε 6 μήνες ένα εμβόλιο, εγώ θα το παίρνω. Mm-hmm. Και τρίτη φορά και τέταρτη και πέμπτη και δέκατη και όσες φορές χρειαστεί. Αν αυτό θα συνεχίσει να με προφυλάσει από την λίμωξη με τον κορονοϊό. Δεν το θεωρώ ότι είναι ζήτημα. Μακάρι να υπάρχουν εμβόλια και να τα βάζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο όλο μεγάλο θέμα για το οποίο σας καλέσαμε, για αυτή την έρευνα, την πολύ σημαντική, που διενεργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της οποίας ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου κατάφερε να αποκωδικοποιήσει το DNA των Κυπρίων και προκύπτουν σημαντικά ευρήματα, κύριε καθηγητά, που έχουν να κάνουν με διάφορες κληρονομικές ασθένειες. Για δώστε μας την πληροφόρηση, σας παρακαλώ. Okay. Κοιτάξτε, αυτό στο οποίο αναφέρεστε είναι μια έρευνα η οποία γίνεται βέβαια εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Κύπρο, από τότε που βρισκόμουν στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, αργότερα στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και πιο πρόσφατα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εδώ στο Κέντρο Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και η Βιοιατρική Έρευνα που δημιουργήσαμε πιο πρόσφατα και έχουμε μια μεγάλη ομάδα ειδικών γενετιστών, μοριακών βιολόγων κλπ. Ναι, μας ενδιαφέρει να πρώτα-πρώτα να αρχιοθετήσουμε στη βιοτράπεζά μας πάρα πολύ υλικό, κλινικό και βιολογικό υλικό για έρευνες που κάνουμε σε ζητήματα γενετικής, κληρονομικών ασθενειών, είτε για σπάνιες είτε και για συχνές κληρονομικές ασθένειες. Ή πολυπαραγωνιστικές ασθένειες όπως είναι η χρόνια νεφρική νόσος, οι καρδιοπάθειες κλπ. Μέσα από αυτές τις έρευνες, και θέλω να προσθέσω εδώ ότι δεν είναι έρευνες μόνο της δικιάς μου ομάδας, παρόλο που ένα μεγάλο μέρος είναι έρευνες και της δικιάς μου ομάδας, αλλά είναι και έρευνες από άλλους συνάδελφους γενετιστές. Απλώς έχω έτσι ένα ειδικό ενδιαφέρον, αν θέλετε, να τα μαζεύω όλα αυτά. Βρίσκουμε τις ιδιαιτερότητες που αφορούν το DNA των Κυπρίων. Και ένα από τα μεγάλα προγράμματα που έχουμε τώρα σε εξέλιξη είναι ακριβώς να μελετήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος και εύρος τον DNA των Κυπρίων. Όχι διότι κατά ανάγκη έχει μια διαφορετικότητα, έχει πολλές διαφορετικότητες και πολλές ιδιαιτερότητες των DNA των Κυπρίων από άλλους λαούς. Όπως και κάθε λαός βέβαια έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, έτσι. Εμάς μας ενδιαφέρει να ανακαλύψουμε και να μελετήσουμε και να αξιοποιήσουμε τις ιδιαιτερότητες του κυπριακού DNA, ούτως ώστε να προλάβουμε ασθένειες, να βοηθήσουμε στην καλύτερη διάγνωση, πρόγνωση, πρόληψη και ούτω καθεξής. Ανακαλύψουμε λοιπόν πολλές τέτοιες ιδιαιτερότητες, όπως παραδείγματος χάρη περιοχές με υψηλότερη συχνότητα κάποιας συγκεκριμένης ασθένειας που στον υπόλοιπο κόσμο είναι ανύπαρκτη ή πάρα πολύ σπάνια. Ανακαλύψουμε περιπτώσεις βέβαια ασθενειών που είναι πάρα πολύ σπάνιες στην Κύπρο, ενώ είναι πολύ συχνές σε άλλες χώρες του κόσμου και ούτω καθεξής. Και τώρα ξεκινήσαμε ένα μεγάλο πρόγραμμα, όπως είπα, όπου καλούμε εθελοντές, Κύπριους πολίτες, οι οποίοι θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα εθελοντικά, εντελώς εθελοντικά, χωρίς να αναμένουν κατά ανάγκη κάποιο κύριο όφελος, παρόλο που υπάρχει κάποιο όφελος, διότι οποιοδήποτε συμμετέχει εθελοντικά στη βιοτράπεζά μας και στο ερευνητικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο παρεμπιπτόντος χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μας ενδιαφέρει να δούμε σε πανκύπρια κλίμακα, σε πανκύπρια βάση, αυτές τις ιδιαιτερότητες. Επαναλαμβάνω, σε εύρος αλλά και σε βάθος. Το μεγάλο πλεονέκτημα από αυτή τη δουλειά είναι ότι εκτός του ότι θα μας δώσει την ευκαιρία να μελετήσουμε κάποια από τα νοσήματα που ενδιαφέρουν την ομάδα μου, το υλικό θα είναι εκεί διαθέσιμο και για κάθε άλλο ερευνητή που ενδιαφέρεται να μελετήσει κάτι άλλο που δεν το μελετά η δικιά μου ομάδα. Με άλλα λόγια, οποιοδήποτε ερευνητής ή γιατρός στην Κύπρο θέλει να αξιοποιήσει αυτό το υλικό για να απαντήσει στα δικά του ερωτήματα, το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο. Και είναι ένα εθνικό πρόγραμμα, διότι έχει αυτό το σκοπό, να εξυπηρετήσει σε πανκύπριο εθνικό επίπεδο όλο τον κόσμο. Είναι ένα μεγαλεπίβολο έργο. Ευχαριστούμε τις χιλιάδες των εθελοντών που ήδη έχουν έρθει κοντά μας και έχουν εμπιστευθεί σε εμάς στοιχεία του κλινικού τους φακέλου, στοιχεία της υγείας τους και βεβαίως βιολογικό υλικό DNA, παραδείγματος χάρη, το οποίο αρχιοθετούμε και χρησιμοποιούμε.
ήταν ιδιαίτερα ελπιδοφόρο και ενθαρρυντικό, θα έλεγα, το γεγονός ότι λόγω και της πανδημίας, ναι, ένα πρόβλημα που ξεκινήσαμε εξαιτίας της πανδημίας, έφερε κοντά μας πέραν των 2.000 εθελοντών, οι οποίοι θέλησαν να συμμετάσχουν σε αυτό το ειδικό πρόγραμμα για την COVID-19. Και είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία δημοσιεύσαμε πρόσφατα, που δείχνουν ακριβώς την συμπεριφορά του Κύπριου ασθενούς που ασθένησε με την COVID-19 και τις ιδιαιτερότητες του. Και συνεχίζουμε. Τώρα μας ενδιαφέρουν άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί. Και αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να επικοινωνήσει στο 82-89-28-15, να συνεννοηθεί με τη γραμματεία της Βιοτράπεζας και να κλείσει ένα ραντεβού, να κάνει μια διευθέτηση για να μας επισκεφθεί και να συμμετάσχει. Στο πλαίσιο τι ακριβώς ερευνάτε σε σχέση με τους εμβολιασμένους, κύριε Δελτά, γιατί ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Το έργο ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Ναι. Συμμετέχοντας, προσκαλώντας να συμμετάσχουν ανθρώπους οι οποίοι είχαν ασθενήσει με την COVID-19. Mm-hmm. Και γινόταν και γίνεται μέτρηση αντισωμάτων, καθώς επίσης το υλικό που μαζεύουμε θα χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για άλλες γενετικές έρευνες. Mm-hmm. Με τη μέτρηση των αντισωμάτων σε Κύπριους ασθενείς μπορέσαμε να βγάλουμε και τα δικά μας συμπεράσματα αναφορικά με το πώς συμπεριφέρθηκε ή πώς συμπεριφέρεται σε πληθυσμιακό επίπεδο ο Κύπριος ασθενής με COVID-19. Ναι. Στη συνέχεια όμως, επειδή ο κόσμος σιγά σιγά άρχισε να εμβολιάζεται, επεκτείνουμε το έργο αυτό στο να δούμε πώς συμπεριφέρεται το άτομο που εμβολιάζεται. Mm-hmm. Τι επίπεδα αντισωμάτων αναπτύσσει. Είναι χαμηλά τα επίπεδα των αντισωμάτων που αναπτύσσει κατά του κορονοϊού. Είναι πιο ψηλά. Πόσο πιο ψηλά είναι. Πόσο διαρκούν αυτά τα αντισώματα. Πόσο τον προστατεύουν ίσως από την επαναμόλυνση, τον breakthrough infection. Και ήδη τα πρώτα μας αποτελέσματα δείχνουν ότι πρώτα-πρώτα άτομα τα οποία εμβολιάζονται κάνουν ακόμα περισσότερα αντισώματα, πολύ περισσότερα αντισώματα κατά του κορονοϊού σε σύγκριση με αυτούς που έχουν ασθενήσει. Βέβαια δεν διαρκούν για πάντα. Δεν διαρκούν για πάντα. Φαίνεται ότι μετά το τρίμηνο περίπου ο τίτλος των αντισωμάτων, τα επίπεδα των αντισωμάτων αρχίζουν και πέφτουν και μέχρι το εξάμηνο πέφτουν πάρα πολύ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχουν καθόλου ανοσία κατά του κορονοϊού, αλλά ίσως αυτή η ανοσία πέφτει. Και γι' αυτό χρειάζεται η δεύτερη, η τρίτη ή και η τέταρτη δόση στο μέλλον. Κύριε καθηγητά, πριν σας ευχαριστήσω, πείτε μου σας παρακαλώ όσο πιο σύντομα ποιες ασθένειες εμφανίζονται στην Κύπρο κληρονομικές με μεγαλύτερη συχνότητα από την έρευνα. Τι προέκυψε, ποια στοιχεία προέκυψαν. Θα σας πω για τις ασθένειες που έχουμε μελετήσει εμείς στην ομάδα μου. Ναι. Χωρίς να δίνω ιδιαίτερες λεπτομέρειες, κατά καιρούς έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί αυτά τα πράγματα, αλλά χωρίς να γίνομαι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός. Ναι. Έχουμε κληρονομικές νεφροπάθειες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη συχνότητα σε περιοχές της Πάφου, σε περιοχές της Μαραθάσας, σε περιοχές της Μεσαωρίας, σε χωριά, που σε άλλες χώρες είναι ή ανύπαρκτες ή και σπάνιες, πολύ σπανιότερες. Χαρακτηριστική είναι μια ασθένεια που εντοπίσαμε και μελετούμε εδώ και πολλά χρόνια με πολλούς γιατρούς, να μην αρχίζω να λέω πολλά ονόματα τώρα, εδώ στο κέντρο μας. Ονομάζεται κυστική μυελογύνωση των νεφρών. Είναι μια ασθένεια που στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου έχει συχνότητα ένας στους 600 κατοίκους περίπου. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο αναφέρεται ότι ίσως είναι ένας στους 10.000. Και αυτό το έβριμα, αυτή η παρατήρηση και οι μελέτες που κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια μας έφεραν στο σημείο να έχουμε ένα πλεονέκτημα το οποίο θέλησαν να αξιοποιήσουν και άλλοι συνάδελφοι και από την Αμερική και από αλλού και συμμετέχουμε σε μια ευρύτερη συνεργασία επιστημόνων με σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα την έρευνα αυτή. Μάλιστα. Να αναφέρω το όνομα του συνεργάτη μου εδώ, του Γρηγόρη Παπαγρηγορίου, ο οποίος πάρα πολύ, με πολύ πειθαρχία θα έλεγα, εξυπηρετεί αυτό το πρόγραμμα και το κυνηγάει για να πετύχει μαζί με τον γιατρό Σταύρο στην Πάφο. Και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι πρωτοπορούμε σε ένα τέτοιο έργο σε συνεργασία με καταξιωμένους ερευνητές στην Αμερική, το Harvard Πανεπιστήμιο κλπ. Σαν αυτό υπάρχουν και άλλα, αλλά ας μην πούμε συμπεριστώρια. Είναι πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπατε, κύριε Δελτά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Είσαι καλύτερα και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Μαζί μας είπαμε...